των εκπροσώπων. Από τα κανάλια, έχω μισό μιλήσει λεπτά. Όταν βγήκα στα κανάλια, μου είπανε, έχουν σχέδιο και στρατηγική. Εδώ είστε έχουν, σε αν ένα κανάλι. Καλοσύνη, έχω τρεις επιδιώξεις, η μία διάσπαση για ένα μικρό αριστερό κόμμα, ναι. Η δεύτερη ήττα για να ξαναπάμε στην επόμενη φάση και η τρίτα διάλυση. Τρεις επιδιώξεις έχει το σύστημα των καναλαρχών, της διαπλοκής και της ολιγαρχίας. Πάμε παρακάτω. Αυτό το σύστημα ποιο έχουν, ακριβώς είναι. Έχουν λογική οκταετίας για τη δεξιά. Ναι. Τέταρτον, θέλουν μια μετριότητα, ένα τίποτα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που να λέει αρακοπανιστό για να χάσει τις ευρωεκλογές και να τα πούμε μετά ξανά. Κυρία Τζουμάκα, επειδή είστε ένας άνθρωπος που έχει μια τεράστια πολιτική εμπειρία, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Όταν γυρνούσατε, εμείς δεν είχαμε πάει. Δεν είναι υποερώτηση. Σας ρωτώ, επειδή ακούω για συστήματα, σύστημα από εδώ, σύστημα από εκεί, σύστημα παραπέρα. Περιμένω από εσάς, όταν λέτε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα ολιγαρχών, καναλαρχών και φυσικά. Δεν ξέρω ό,τι άλλο, που ήθελε τη διάσπαση. Και συναντήθηκαν και πρόσφατα με τον κύριο Μητσοτάκη, οι τέσσερις ιδιοκτήτες της χώρας. Δεν το είδατε? Διάσπαση. Μετά τη δολοφονία ενός παιδιού στην ΑΕΚ. Στην Κροατία, από τους Κροάτες του Μιχάλη. Όλες τις σελίδες. Οι τέσσερις ιδιοκτήτες της χώρας με τον Πρωθυπουργό. Ψυχραιμία. Ένα λεπτό. Διάσπαση, ήττα και διάλυση. Αυτές είναι ότι είναι ο στόχος του συστήματος. Θέλω να μου εξηγήσετε ποιο είναι το σύστημα αυτό και πώς εισχώρησε στον ΣΥΡΙΖΑ και ποιον αρχηγό επιθυμούσε. Λοιπόν, δεν θα χάσω αυτό το χρόνο. Είναι πασίγνωστο. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι πασίγνωστο. Παρακαλώ για εσάς. Για ποιον είναι εμείς που εργαζόμαστε στα μέσα ενημέρωσης και το κοιτάμε κάθε μέρα, δεν το ξέρουμε. Θέλετε να μας διαφωτίσετε? Εντάξει. Δεν έχω να σας απαντήσω τίποτα. Ποιον στηρίζει αυτό το σύστημα? Τώρα? Ναι. Κασελάκη. Συγγνώμη. Καθίστε να το κατανοήσω. Λέτε ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα των ολιγαρχών της χώρας έχει παρισφρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ και θέλει τον κύριο Κασελάκη... Αυτή είναι η γνώμη μου. Μα τη γνώμη σας ρωτάω, γι' αυτό είστε εδώ, κύριε Τζουμάκα. Ναι, ναι. Με στόχο την διάσπαση, την ήττα και τη διάλυση? Φυσικά. Μάλιστα. Απλά πράγματα. Ποιος άνοιξε την πόρτα σε αυτό το σύστημα των ολιγαρχών? Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα. Μας εξηγείτε. Πάρα πολύ κύκλοι. Πάρα πολύ κύκλοι. Ναι, αλλά ο κύριος Πάρα Κασελάκης... πολύ κύκλοι και ένα μέρος από τους πολίτες, οι οποίοι πάντα θέλουν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, κάτι που να τους λύσει τα θέματα. Πώς λέμε, ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά του? Και αυτό το έχουμε εδώ. Κυρία Τζουμάκα, έχουμε όλα. Είπατε ότι ένα σύστημα της ολιγαρχίας και της διαπλοκής επιθυμεί τον κύριο Κασελάκη αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Όχι, δεν εννοώ αυτό επιθυμεί αρχηγό. Τον προμοτάρει με κάθε τρόπο, όπως έκανε πριν άλλους. Δηλαδή, για παράδειγμα. Όμως ο κύριος Κασελάκης, μισό λεπτό να το ολοκληρώσω για να μου απαντήσετε ναι, και εσείς ναι, ολοκληρωμένα. Δεν θα ασχοληθώ άλλο με τον κύριο, παρακαλώ. Μισό λεπτό. Τέλος. Ο κύριος Κασελάκης, ένα λεπτό, ήρθε πριν 1,5 μήνα στη χώρα. Δεν ήρθε, τον φέρανε. Ποιοι τον φέρανε? Όχι, είναι πολύ γνωστή εδώ. Σε εσάς. Σε μένα είναι γνωστή. Και σε εσάς και σε όλους μας. Μάλιστα. Υποστηρίζεται όμως, υποστηρίζεται με αλφαγιώτα ο κύριος Κασελάκης από ανθρώπους που είναι χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον Μπολάκη, την Τζάκρη, την Αβιέρη, τον Γιώργο Τσίπρα. Μάλιστα. Έχουν μπει και αυτοί στο... Έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους, όχι? Δεν παρακαλώ. Να... Εγώ έχω άποψη. Οι δυνάμεις λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτές που θέλουν τη διάλυση, αυτές που θέλουν την ήττα και αυτές που θέλουν τη διάσπαση. Καθαρά πράγματα. Και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν δυνάμεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν διάλυση, δηλαδή? Φυσικά. Για να πάμε για άλλο κόμμα. Και με μέσα τι χαρακτηριστικά, και κεντρώα ή αριστερά, ας πούμε? Γιατί αυτά τώρα έτσι. Που τι είπατε. Άνευ σημασία. Είδατε, ο κόσμος που είχε και ψήφισε έχει καμία σχέση με ιδεολογία και πολιτική. Σου λέει, να, εγώ θα πάω να ψηφίσω να δω. Γιατί κατά του Μητσοτάκη και μπράβο. Έτσι. Και από εκεί και πέρα διάφορες φαντασιώσεις. Για να χτυπήσουμε αυτούς γιατί κάνουν ζημιά. Στο αυτό για να κάνουμε εκείνο, διάφορα τα οποία είναι φαντασιώσεις, όχι πραγματικότητες. Ναι. Αλλά έτσι είναι ο κόσμος. Ανάλογα με την πληροφόρηση που έχει, πράττει και τα ανάλογα. Θεμητά όλα. Σημασία έχει λοιπόν ότι χρειαζόμαστε μια πολιτική ηγεσία που να μην συνεχίζει την πολιτική κρίση στην ηγεσία. Και τέτοια δεν τη βλέπω ναι. Αυτό. Άρα θα συνεχιστεί η κρίση στην ηγεσία, θα συνεχιστεί η κρίση στην πολιτική, γιατί από αυτά που ακούω, αέρα κοπανιστό ακούω. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, ιδιαίτερα δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα τώρα, άνευ αξίας είναι. Δηλαδή είναι φαινόμενο βαθιάς υποβάθμισης πολιτικής. Ναι. Μεγάλης παρακμής. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πολιτικά στη χώρα. Από τη δικτατορία και πριν. Γιατί θυμάμαι πριν τη Χούντα, ήμουν μαθητής και έλεγε ο Αντρέας Παντρέου, δεν θα γίνει ποτέ Χούντα.
και ο Κύρκος και ο Μπριλάκης. Λοιπόν, και θα βγει ο λαός στους δρόμους και θα κάνει. Και έρθει η Χούντα και τους έπιασαν όλους το ίδιο βράδυ, όλους. Και μετά το 1974, δύο μήνες μετά τη Χούντα, είχαμε εκλογές. Έχει σημασία αυτό που είναι τώρα φαινόμενο. Κάναμε εκλογές. Και συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα πάνω από 300.000 και έλεγαν στις 18 σοσιαλισμό. Και εμείς δύο μήνες πριν δεν βρίσκαμε τρεις από αυτούς να βγουν κάτω η Χούντα. Έτσι είναι η κοινωνία σου. Και μετά φτάσαμε στο 81, μετά φτάσαμε στην κρίση, λεφτά υπάρχουν που δεν υπήρχαν. Mm-hmm. Το πίστεψε ο κόσμος. Ξέρετε πώς θα πιστεύουν ο κόσμος. Είμαι από χωριό. Η μάνα μου έλεγε, το είπε η τηλεόραση. Τι λέω, Κωνσταντίνα, τι λες πάλι. Λοιπόν, ναι, αλλά τώρα θα μου επιτρέψετε. Να σας επιτρέπω ό,τι θέλετε. Βιώνουμε μία... παρακολουθώντας τα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι μία προσπάθεια, τουλάχιστον από έναν υποψήφιο, να δείξω ότι θα είναι πολέμιος του μηντιακού συστήματος. Ότι φυσικά θα... και είμαι. Ότι γιατί θα θέλει είναι... να χειραγωγεί στην ελληνική κοινωνία, γιατί θέλει να παρεύει στην πολιτική και δεν κατέβει κανένας υποψήφιος. Κατεβείτε, ρε παιδιά. Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει κοινοβούλιο. Αναφερόμαστε στον κύριο Κασελάκη. Κυβέρνηση είστε εσείς. Λέω ότι ο κύριος Κασελάκης βγήκε και είπε ότι το μηντιακό σύστημα πρέπει να ρυθμιστεί, ναι, ότι πρέπει να μπει ένα πλαίσιο. Γιατί να μην μπει. Ναι, μισό λεπτό όμως. Γιατί εδώ έχω κρατήσει, όπως είπατε, κάποιοι κύκλοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξαν την πόρτα στους ιδιοκτήτες της χώρας, δικές σας λέξεις χρησιμοποιώ, με σκοπό ακόμη και την διάλυση για τη δημιουργία φυσικά κάποιου νέου κόμματος. Και βάλαν και συγκεκριμένους υποψήφιους σε αυτή τη γραμμή. Πολύ ωραία. Συντεταγμένοι. Μπορείτε να μας πείτε ονόματα. Ποιοι όχι είναι αυτοί βέβαια οι κύκλοι. Οι συγκεκριμένοι υποψήφοι τους οποίους έβαλαν. Είναι γνωστά αυτά. Και δεν θα κάνω γιατί θα φύγουμε από το μεγάλο θέμα που είναι η ήττα που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, η κρίση ηγεσίας που θα συνεχιστεί, η κρίση πολιτικής που θα συνεχιστεί, η πολιτική ενότητα που δεν θα έχουμε και θα συνεχίζεται η παράταξη θέμα, αυτή να είναι σε δοκιμασία. Δεν είναι μεγάλο θέμα για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για το ίδιο το πολιτικό μας σύστημα και για τη δημοκρατία αν κάποιοι όπως λέτε έχουν ανοίξει την πόρτα σε κάποιους που θέλουν τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ για να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Δεν... Αυτό φαίνεται. Κοιτάξτε, που περιγράφεται σαν ναι, όντως κάποιοι να υπονόμευσαν το ΣΥΡΙΖΑ εγώ, και προσπαθώ να καταλάβω ποιοι είναι αυτοί. Για να ψαχτούν και οι Έλληνες πολίτες, γιατί βλέπω αυτές τις μέρες ανθρώπους που ξέρω οι οποίοι είναι ικανοί να πιστέψουν οτιδήποτε. Δηλαδή είναι σε αδιέξοδο και σου λέει θέλω ένα μύθο, θέλω ένα παραμύθι, θέλω μια ελπίδα. Παρήγγειλε το στο ζαχαροπλαστείο. Δηλαδή να μην πω μπροστά να αγωνιστώ, θα σας δείξω εγώ. Μεσιανικές τακτικές. Στην ανακοίνωση μου είπα, ναι, υπάρχει ένα ρεύμα τιμωρητισμού. Είναι ένας από τους λόγους που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι υπήρχε μια ομάδα, η οποία τώρα προστοθεί με υποψήφιο, που έλεγε θα σας δείξουμε εμείς. Θα δείτε την άλλη φορά τι θα γίνει. Την άλλη φορά θα είναι αλλιώς. Και γιατί το λέω καρά δεξιό σύστημα. Γιατί χτυπάει πρόσωπα και όχι το σύστημα.